αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει στο 13ο live και δεν έχω βγει ούτε μία φορά προτινόμενο. Πιστεύω ότι το λαϊκό τραγούδι έχει πέρασει στον κόσμο και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα και το ελληνικό τραγούδι δεν θα πεθάνει ποτέ. Ήμουν καλεσμένο σε ένα τραπέζι και πήγα, είδα το πρόγραμμα του κύριου Πάριου και του κύριου Γονίδη. Στην αρχή βγήκε ο κύριος Πάριος, τον απολαύσαμε, μετά πήγα στο καμαρίνι του και είχαμε μια συζήτηση. Μου λέει, μάθα ότι είσαι, λέει, καλός τραγουδιστής. Και κάναμε μια συζήτηση μετά για το τι επικρατεί τώρα στην εποχή μας. Αλλά μου λέει, άμα είσαι καλός τραγουδιστής, δεν ανησυχείς καθόλου. Για μένα ο Γιάννης Πάριος είναι ο top τραγουδιστής. Δεν θέλω να θίξω κανένα άλλο από τους μεγάλους τραγουδιστές. Εντάξει, και ο κ. Καραζίδης είναι... Επέστρεψα στο τραπέζι, τραγουδούσε ο κύριος Γονίδης εκείνη την ώρα. Και με κοιτάει και μου λέει στο μικρόφωνο, «Α, μου λέει, είσαι ο Αλέξανδρος», λέει. Φωνάρα και αυτά στο μικρόφωνο. Και φωνάζει στο μέτρο, λέει, «Θέλω να γράψω το τηλέφωνο του Αλέξανδρου». Λέει, «Σε θέλω», λέει, «μαζί μου για δουλειά». Και μου έκανε πρόταση. Και θα περιμένω να έχουμε κάποια επικοινωνία. Ένα λοιπόν από τα όνειρά μου ήταν να γνωρίσω κάποια στιγμή τον κύριο Πάριο, να γνωρίσω κάποια στιγμή τον κύριο Γονίδη. Και βλέπω ότι με το X-Factor και αυτή η δημοσιότητα που έχουμε πάρει όλα τα παιδιά είναι πιο εύκολο να τους προσεγγίσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, θα πήγαινα κι άλλη φορά στο μαγαζί που είναι ο κύριος Γονίδης, αλλά δεν θα με είχε δει, δεν θα ήξερε ποιος είμαι. Γιατί το πάνε σε έναν καλλιτέχνη δεν είναι να είσαι τραγουδισταράς, να είσαι ο καλύτερος χαρακτήρας και αυτά, είναι η αναγνωρισιμότητα. Απορώ τα ωραιότερα τραγούδια του Γιάννη Πάριου. Καλησπέρα, καλά. Και από τα αγαπημένα τραγούδια του Νίκου Μουρατίδη. Σήμερα κάνουμε double Πάριο. Αγαπημένο σου και αγαπημένο του. Εγώ διάλεξα αυτό που έχει γράψει ο Πάριος και ο Αλέξανδρος διάλεξε ένα του Πάριου για μετά. Που έχει τραγουδήσει. Που έχει τραγουδήσει και όλα. Μα και το απορώ έχει τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος. Είναι δεύτερη εκτέλεση. Ναι, δεύτερη. Λοιπόν. Κατερίνα. Εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραία φωνή. Δεν συμφωνώ με αυτά που είπε στο βίντεο όλα. Ότι δεν έχει μόνο σημασία η φωνή και μάλλον ότι δεν ανακάλυψε, αν κατάλαβα καλά, ότι πόσο σημαντική είναι η αναγνωρισιμότητα. Εγώ νομίζω
τα πρώτα σε οδήγησαν στο να είσαι αναγνωρίσιμος, δηλαδή η φωνή. Ναι, έτσι. Δεν άκουσα καλά το βίντεο εγώ. Όχι, όχι, εννοώ ότι πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό που σου δώσε αυτό το χάρισμα και το εξελίσσεις τόσο σημαντικά. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμένα ο Πάριος είναι τρελαίνομαι, έτσι. Τρελαίνομαι. Το συγκεκριμένο τραγούδι, πρώτη εκτέλεση έχει κάνει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Το ξέρω, αλλά εμένα μου αρέσει η δεύτερη εκτέλεση. Ό,τι έχει βάλει, σε ό,τι έχει βάλει το χέρι του Γιάννης Πάριος, εγώ ξέρεις. Υποκλίνομαι. Και ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γιώργος Θεοφάνος. Δηλαδή, αγαπημένο τραγούδι του Νίκου είναι αυτό. Αγαπημένο του Ατάκα, απορώ με μένα. Τουλάχιστον έχετε γνώριση αυτό. Παρ' όλα αυτά, ήταν από τις πιο δυνατές τους τιμές. Είναι τόσο χαρακτηρισμένο αυτό από τον Γιάννη και από τον Χριστοδουλόπουλο που το είπε, αλλά το είπε και ο Γιάννης πολλές φορές ζωντανά. Είναι τόσο χαρακτηρισμένες οι ερμηνείες αυτών των δύο μεγάλων τραγουδιστών, που αλήθεια και εγώ απορώ πώς κατάφερες και βρήκες το δικό σου δρόμο, βρήκες τη δική σου τη φωνή, τη δική σου την ερμηνεία. Δεύτερη εκτέλεση, είπε η Κατερίνα. Τρίτη εκτέλεση, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Ήταν πάρα πολύ σημαντική τρίτη εκτέλεση. 3,5 ώρες πρόβα για ένα κομμάτι, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή. Βλέπεις, οπότε η φωνή είναι πάνω απ' όλα. Οπότε άστα όλα τα άλλα που λες στα βίντεο, αυτά μην ασχολείς με αυτά. Αναγνωρισιμότητα και βλαγή, γιατί εσύ είσαι φωνή πουλάς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Για την αναγνωρισιμότητα, νομίζω είπα ότι το X Factor μας έχει δώσει την αναγνωρισιμότητα για να μπορούμε να γνωρίσουμε κάποιους καλύτερους. Το θέμα είναι την επόμενη μέρα τι θα κάνετε, Αλέξανδρε μου. Σαφέστατα, τηλεόραση βοηθάει. Την επόμενη μέρα τι θα κάνετε. Αυτό είναι. Μπράβο σου. Γιώργο Λεβέντη. Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά. Αυτό που είσαι πολύ καλός τραγουδιστής, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και αυτό που εγώ περιμένω από εσένα κάθε φορά που θα ακούσει ένα τέτοιο κομμάτι, θέλω να μου πάρεις την ανάσα. Θα μου κόψεις την ανάσα. Θέλω να σταματήσω και να πω εδώ πάμε για τελικό. Αυτό ήτανε. Δεν την έκοψε. Δεν μου το έκανε σήμερα. Ξέρεις και με σένα είναι πάντα δύσκολο αυτό που όταν το λέμε, γιατί είσαι πολύ καλός τραγουδιστής. Και σε κάποιος να το ακούει, λέει, πώς το λες αυτό ρε φίλε μου, ήταν τόσο καλός. Ναι, είσαι πάλι καλός. Θέλω τώρα, θέλω να τριχιάσουμε σένα. Και δεν έγινε αυτό. Πάμε προς το τελικό. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος σου. Να μας σταματήσεις. Να λέμε και το επόμενο από το διάλεξο. Στο επόμενο, σας περιμένουμε να δούμε. Ήταν πάρα πολύ καλός. Τρομερή. Το τελείωμα του τραγουδίου ήταν πάρα πολύ τρομερό. Πολύ δύναμη. Και μας δείχνεις ποιος είσαι και εδώ είμαι και είμαι. I'm here to play the game, θα το πάρω. Όμως μέσα στο κομμάτι ήθελα εγώ κάτι άλλο. Λίγο magic. Λίγο magic. Νίκο. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι και χάρηκα πάρα πολύ που έτσι το ξαναφέραμε στην επικαιρότητα σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια για τη Βασιλική Τηρόρη για όλο αυτό που έκανε με τη φωνή του Αλέξανδρου και με τα μαθήματα, γιατί πραγματικά υδρώσανε για να το φέρουν το τραγούδι εδώ που το φέρανε. Είμαι πολύ τυχερός που έχω συνεργάτρια τη Βασιλική φέτος και τον Νίκο, τον Παπαζήση που επιμελείται τα ρούχα. Για άλλη μια φορά πιστεύω ότι κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Συμφωνείς? Μ' αρέσει που μιλάς στον πρώτο επιθυμητικό. Εγώ? Θέλω να ευχαριστήσω Σάκη, να το αφιερώσω το τραγούδι στα παιδιά στον ήχο. Γιατί κάθε φορά λέω θα τους αφιερώσω ένα τραγούδι και είναι η φορά που πρέπει να τους αφιερώσω. Στον ήχο λοιπόν, στα παιδιά αφιερωμένο. Στον ήχο. Στον ήχο. Συγχωρείτε μας. Αφού θα τσοβολήσουμε, όλο δεν ακούω το ακουστικό μου, τι θα τσοβολήσω και τραγούδι τώρα. Άσε με τώρα. Αυτό προσπαθώ να φτιάξω τόση ώρα που θα του αφιερώσω. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Φραντζίδη για το τραγούδι που επέλεξε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Νίκο, σου ευχαριστώ. Ο Αλέξανδρος θέλει στο τέλος της εβδομάδας να ξέρει ότι του δώσατε το εισιτήριο για τον τελικό. Τον ημιτελικό στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό λοιπόν σημαίνει πολλές θετικές ψήφους στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Αλέξανδρε, θα ξαναπώ σε λίγο.